πολλά μάτς τα οποία άφησαν εποχή. Εμείς λοιπόν σήμερα έχουμε επιλέξει μάτς με τα μεγαλύτερα σκορ από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Το γκολ είναι ο στόχος κάθε ομάδας και κάθε ποδοσφαιριστή προκειμένου να φτάσουν στην επιτυχία. Αυτό όμως αποτελεί ένα ακόμα κίνητρο για τους φιλάθλους που θέλουν να βλέπουν πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ. Ο κόσμος τα τελευταία χρόνια απομακρύνεται από τα γήπεδα όλο ένα και περισσότερο. Όμως οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν και πολλές φορές τα καταφέρνουν να προσεγγίσουν τους φιλάθλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πετυχαίνοντας πολλά και θεαματικά γκολ. Μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος μας χάρισαν όλα αυτά τα χρόνια πολλές συγκινήσεις. Βέβαια, το σκορ ρεκόρ όλων των εποχών στο πρωτάθλημα κατέχει ο Ολυμπιακός από τις 3 Μαρτίου του 1974, όταν συνέτριψε το Φωστήρα στο στάδιο Καραϊσκάκη με 11-0. Ο Εθνικός κατέχει το σκορ ρεκόρ στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, αφού το Μάιο του 1981 συνέτριψε στο Καραϊσκάκη τον Ατρόμητο με 10-0. Η Παναχαϊκή και ο Απόλλων Θεσσαλονίκης το Μάρτιο του 1994 έφεραν στην Πάτρα τη μεγαλύτερη ισοπαλία από καταβολή της εθνικής κατηγορίας, αφού τελείωσαν με σκορ 5-5. Υπάρχουν βέβαια πολλά ακόμη σκορ με τουλάχιστον 10 γκολ ανά αγώνα. Εμείς όμως επιλέξαμε μερικά παιχνίδια στην τύχη και σας τα παρουσιάζουμε. Σαββάκος. Αποκρούεται όμως, βγαίνουν στην επίθεση οι παίχτες του Όφη. Πολύ ωραία η παλιά για τον Χαραλαμπίδη, τριπλάρι, πλασάρι και γκολ. Πολύ ωραία παίζουν τον Αδία και πάλι οι παίχτες του Όφη. Κοντράσμα της μπάλας, μόνος του ο Περσίας και κάνει το Παναθηναϊκό Όφη 0-2. Μπάλα είναι στο δεξί του πόδι, θα κάνει τη σέντρα. Ο Σιφάγκης δεν βρίσκει την μπάλα. Γίνεται το σουτ, γίνεται η προσπάθεια και έχουμε από τον Βλάχο που γυρίζει την μπάλα στο τέρμα του Σιφάγκη το Παναθηναϊκό Όφη 1-2 στο 16. Ο Περσίας περιμένει, κάνει και τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Βλαστό και έχουμε το 1-3 ακριβώς στο 60 λεπτό. Ο Νιόπλιας για τον Πάπα Βασιλείου, θα την κερδίσει την μπάλα ο Ρότσα που κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Αντωνίου και μειώνει ο Παναθηναϊκός στο 61 σε 2-3. Για τον Τσίμπο. Ο Χαραλαμπίδης σηκώνει το χέρι του για να του κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Χαραλαμπίδη. Πέφτει ο Βαβακούλας, διώχνει την μπάλα. Καραβίδας για τον Παναθηναϊκό. Αντωνίου τώρα. Ο Ίσης με πολύ δύναμη έρχεται, κερδίζει την μπάλα. Σπριντάρει, περνάει από τον Βαβακούλα, την γυρίζει την μπάλα στο Χαραλαμπίδη. Και 2-4 ο Όφη κερδίζει τον Παναθηναϊκό ακριβώς στο 28 του δεύτερου μέρους. Εδώ σε αυτό το φάουλ γίνεται η κεφαλιά από τον Χαραλαμπίδη και έχουμε άλλο ένα γκολ. Ο Τέταρη που σουτάρει για κατευθείαν γκολ και τα καταφέρνει. Πανεβάλλεται και Τσαλουχίδης και το 1-0 για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώσαμε 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σαβίδης για τον Τέταρη, αλλάζουν την μπάλα. Ο Σαβίδης στην περιοχή θα την γυρίσει για τον Μητρόπουλο που σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 42. Τέταρη και Μπουλής. Δύσκολο με έναν αντίπαλο να χάσει την μπάλα. Ο Τέταρη πολύ ωραία βγάζει για τον Κοφίδη. Μόνο το Κοφίδης περνάει το Χανιωτάκι και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Τέταρη που θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καραταΐδη. Σέντρα από τον Καραταΐδη. Δεν θα μπορέσει ο Μητρόπουλος ούτε ο Κοφίδης. Θα έρθει ο Τσιαντάκης, θα σουτάρει και θα κάνει για τον Ολυμπιακό το 4-0 ακριβώς το 50. Και ένα Όφη με τον Παπαβασιλείου που περνάει στην επίθεση. Αποκλεί ο Καραταΐδης, αποφελεί το Βέρα. Βγαίνει ο Ράμος, σουτάρει στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται ο Γιάννης Μαρινάκης και μειώνει 30 δευτερόλεπτα μετά το 4-0. Κάνει το 4-1 για τον Όφη. Γρήγορο, ανοιχτό, καθαρό παιχνίδι. Ικανοποιούνται οι 10.000 περίπου θεατές που είναι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Βέρα προσποιείται, ξεφεύγει, φτάνει σε θέση βολής. Νέα προσποίηση από τον Χιλιανό και τρίτη, σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα που βρίσκεται σε κάποιο πόδι αμυντικού. Και έτσι ο Βιο μειώνει σε 4-2 στο 62. Δεν υπάρχει offside του Κάβουρα. Κακό σήκω στα χέρια του ο Παχατουρίδης. Ο Κάβουρα θα γυρίσει την μπάλα, θα πλασάρει και θα γίνει το 4-3. Πάρα πολύ ωραία. Ο Όφη βρέθηκε στην τρίτη επιτυχία με τον Κώστα Πατσινίλα. Παπαδόπουλος για τον Όφη. Πέρασε η μπάλα. Ο Βέρα μόνος του κάνει και το σουτ. Κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα. 4-4 με τον Χιλιανό. Το Βέρα που έχει σημειώσει 2 γκολ. Συμπληρώθηκε το 94-4. Δυνατό το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα και να. Αλλά ο κύριος Δημητριάδης, ναι, κατακυρώνει τον γκολ. Ο Όφη κερδίζει τον Ολυμπιακό με τη λήξη του αγώνα.
Μπορέλη κάνει το σούτ, την μπαλά κόντραρε σε ένα σώμα, νέο σούτ και έχουμε γκολ. Το γκολ από τον Καπουράνη, να λοιπόν ο Καπουράνη στο νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Αποστολάκης. Μπορέλη με φάλτσο και γκολ. Βαζέχα, πολύ ωραία προσπάθεια το Βαζέχα, ελευθερώθηκε. Θα βγάλει και τη σέντρα για τον Μπορέλη, κεφαλιά και γκολ. Παπαδόπουλος για τον Ζουμπούλη. Ζουμπούλης πήρε την κόντρα, είναι μόνος του, το σουτ και το γκολ. 35ο λεπτό, το 5ο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Φρατζέσκο. Κεφαλιά και γκολ από τον Αντωνίου. Ο Βαζέχα στο πέναλτι, ο Βαζέχα ο οποίος δημιούργησε διαδρόμους για να σκοράρουν οι συμπαίκτες του. Τώρα δούμε θα σκοράρει αυτός. Αποστολάκης για τον Βαζέχα, η μπάλα κόλλησε στη λάσπη. Πάλι Αποστολάκης. Το σουτ και η μπάλα γκολ. Βαζέχα, είναι πολύ γρήγορος ο Βαζέχα. Στο 27 είναι μόνος του. Το σουτ και η μπάλα δεν θα περάσει τη γραμμή. Μάλλον ο επόπτης δείχνει ότι πέρασε τη γραμμή. Μαραγκός γυρίζει. Βαζέχα και γκολ. Φραντζέσκος με τον καφέ που είναι μόνος του. Στο 88 γυρίζει. Βαζέχα και γκολ. Τρίτο κόρνερ για την Παναχαϊκή. Κεφαλιά του Ότιτζη. Η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Ο κύριος Βλάχος όμως είναι δίπλα. Γκοντζιά στο πλάγιο. Προσπαθεί ο Μικές, γυρίζει, Ότιτζη κεφαλιά, 2-0. Με φάλσο το κόρνερ, κεφαλιά προς τον Ότιτζη, Ότιτζη νέα κεφαλιά και 3-0. Παλατσίδης πολύ ωραία για τον Σαμαρά, Σαμαρά στο σουτ και η Καλαμαριά θα μειώσει ένα έξοχο γκολ. Γρήγορα ο Κίνας στη μεγάλη περιοχή, θέλει να γυρίσει, γυρίζει, Ότιτζη γκολ. Καταπληκτική εμφάνιση από τον Ότιτζη, 4 γκολ. Παλατσίδης και Κατσιαούνης με το δεξί. 4-2, να δούμε λοιπόν τι εξέλιξη θα πάρει αυτό το παιχνίδι, καθώς μέχρι στιγμής έχουμε 6 γκολ στο 51. Το σούτ από τον Πουλίδη, να ο Νόλης πολύ κοντά και 4-3. Καλαμαριά στην επίθεση. Το 1-2 θα γίνει το πλασέ και 4-4. Ισοφαρίζει η Καλαμαριά με τον Γκέκα. Ένα φάουλ για την Καλαμαριά, η οποία έχει πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Μετά το 4-4 θα φτάσει μπάλα στην άλλη πλευρά και 4-5 από τον Νόλη. Ότιτζη. Πέρασε ό,τι πέφτει κάτω, συνεχίζει ο Γιωργάτος και ενώ το τέρμα και 5-5. Ο Νίκος ο Καραγεωργίου θα χάσει την κόντρα από τον Μπατίστα και ο Μπατίστα φεύγει μόνος. Να το λέω στο Καραγεωργίου, αλλά πιο γρήγορος το προσπαθεί να διορθώσει. Βγαίνει ο Γιωργούσης και μπλοκάρει και ο Χατζίδης σε κενή εστία σκοράρει. Αυτός τον Καλατζή και πάλι που σεντράρει, πιάνει την κεφαλιά ο Μπατίστα και σε κενή εστία ο Ζωφιανόπουλος στο 0-2. Χατζίδη, σέντρα, περνάει μπάλα, προβολή από κοντά από τον Σοφιανόπουλο και πάλι και το 0-3. Πάνω λοιπόν στην εκτέλεση του πέναλτι και σκόντα Ξάνθη Ολυμπιακός 1-3. Και πάλι αυτός για τον Χατζίδη θα γυρίσει πίσω στον Αμανατίδη που θα αποφύγει τον Τζάτζο. Αμανατίδης δυνατό σουτ και μπάλα στα δίθια. Κάνει την τρίπλα, Τεγγελίδη σουτάρει και μειώνει στο αμέσως επόμενο λεπτό. Να ο Πέτρος ο Τεγγελίδης. Περνάει μπάλα, κεφαλιά από τον Τσαλουχίδη και σκόντα Ξάνθη Ολυμπιακός 2-5. Ο τελευταίος σταματάει την μπάλα και κάνει τη σέντρα. Περνάει από όλους, νέα κεφαλιά από τον Ντανιέλ Μπατίστα και 2-6. Μαλαδένης στο Μαρτσέλο και πάλι Μαλαδένης για τον Τεγγελίδη που σουτάρει και 3-6. Το 20ο λεπτό και πάλι ο Τεγγελίδης θέλει να ξεφύγει. Θα γυρίσει πολύ ωραία στον Πάνου που κάνει το δυνατό σουτ και 4-6 από τον Λεωνίδα Πάνου στο 80. Λάθος παλιά. Γίνονται πολλές λάθος παλιές από την άμυνα. Το Απόλλωνα, το σουτ και το γκολ από τον Ντανιέλ Μπατίστα το 1-0. Τσάρτας με μία η παλιά. Υπέροχος συνδυασμός των παιχτών της ΑΕΚ και ένα φοβερό γκολ. Μπατίστα το σουτ και το 3-0. Το είδαμε για να δούμε εδώ. Ο Τσάρτας κάνει το 4-0. Για να δούμε το Κετσπάγια. Μέσα πέρα και Κετσπάγια θα κάνει το σουτ 5-0. Κοντά στην μπάλα όμως βλέπω ότι είναι. Και είναι το γκολ. Είναι το γκολ. Είναι το 6-0 για τον Βασίλη Τσάρτα. Είναι το Μπάρνιακ ο οποίος επιτυχάνει το γκολ της τιμής για τον Απόλλωνα. Αλέξης κόβει ο Κασάπης μέσα στην περιοχή ο Κωστής. Για να δούμε το Κωστή. Ο Κωστής και φτάνει. Βελάς.
Θα βγάλει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι Αθανασιάδης, Έκλερ και τον γκολ. Έκλερ έξω από τη μεγάλη περιοχή, το γυριστό του Γερμανού στο δοκάρι. Κεφαλιά του Αμπελά και τον γκολ. Σαγκελαρίδης, ο οποίος ήρθε από τα δεξιά τώρα. Σαγκελαρίδης, το άνοιγμα για τον Αλιζή, για να δούμε τον Αλιζή, ο Αλιζής, το σουτ και το 2-1. Σαγκελαρίδης έξω από τη μεγάλη περιοχή, το αριστερό σουτ, θα χάσει την μπάλα ο Λογαράς, το rebound και τελικά τον γκολ ο Κρισμάρεβιτς. Ο Ναλτζής τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ναλτζής θα αποφύγει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Καβάλας, θα πλασάρει. Ο Ναλτζής είναι και το 2-3, το 2-3 στο 36. Ο Ναλτζής λοιπόν σε μια πολύ όμορφη ατομική προσπάθεια. Για να δούμε τώρα ο Κρισμάρεβιτς, ο οποίος δεν είναι offside. Ο Κρισμάρεβιτς μόνος απέναντι από τον Λογαρά, το 4-2-4. Πεις το γύρισμα. Στο δεύτερο δοκάρι είναι ο Κεφαλάς, ο οποίος θα πετύχει το 4-3. Σαπουτζής, το σουτ, γκολ. Και μπροστά, για να δούμε τώρα το Μακέδα. Άνοιγμα για το Σαπουτζή, δεν είναι offside ο Σαπουτζής. Ο Σαπουτζής μέσα στη μεγάλη περιοχή, Σαπουτζής το δυνατό σουτ και το 3-6. Το τέταρτο γκολ του Κρισμάρεβιτς. Ο Σαπουτζής από πολύ μακριά εφηδιάζει το Λογαρά. Ένα γκολ ανέλπιστο. Η ερώτηση πρώτα στο Βαγγέλη του Μπουρλιοτόπουλο για τα πολλά γκολ. Βεβαίως μιλήσαμε για τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας. Γι' αυτό άλλωστε είδαμε και ομάδες σήμερα που δεν είναι στην πρώτη εθνική κατηγορία.